ήρμον πραξίους ημας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρουρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα. Πάλι καλή και ευλογημένη χρονιά. Και αφού βρισκόμαστε στις απαρχές αυτής της νέας χρονιάς, όλοι μας σκεφτόμαστε, κάνουμε έναν απολογισμό το τι έχουμε πράξει, το τι έχουμε δημιουργήσει και το σε τι δεν καταφέραμε τον προηγούμενο χρόνο. Και θέτουμε με αυτό, σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε τους νέους στόχους, τη νέα πορεία, την οποία ευχόμαστε πραγματικά όλοι μας να υλοποιήσουμε κατά το νέο έτος. Λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά ας βάλουμε τις βάσεις, ας βάλουμε τους στόχους, ιδιαίτερως εδώ πέρα η τοπική κοινότητα Νεαπόλεως, μια ιστορική κοινότητα, δημοτική, η οποία πράγματι έχει στόχους, έχει οράματα, να πραγματοποιηθούν και να υλοποιηθούν όλα μέσα σε μία χρονιά δεν γίνεται. Όμως θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζουμε, θα πρέπει πάντοτε να προγραμματίζουμε και στο μέτρο του δυνατού να υλοποιούνται κάποια από τους στόχους μας μέσα στη νέα χρονιά. Εύχομαι να τα καταφέρουμε. Απλά να κάνω μία σύσταση πατρική, έτσι και με πολύ αγάπη. Κάνουμε πολλά πράγματα. Ετοιμάζουμε τώρα το καρναβάλι στο Δήμο μας. Ωραία είναι το καρναβάλι, ωραίες είναι οι απόκριες. Είναι μία περίοδος που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, να αγωνιστούμε πνευματικά κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Οργανώνουμε εκδηλώσεις, όμως οι εκδηλώσεις τις οποίες θα πρέπει να οργανώνουμε εμείς θα πρέπει να έχουν το χρώμα του τόπου μας, το χρώμα της πατρίδας μας. Όλοι πασχίζουμε να δημιουργήσουμε έναν χαρακτήρα. Εμείς σαν Έλληνες, σαν Κρήτες, έχουμε το χαρακτήρα το δικό μας. Έχουμε την παράδοσή μας. Εκεί απάνω θα πρέπει να σχεδιάζονται όλα. Είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί, έχουμε μία παράδοση πολιτιστική και ό,τι σχεδιάσουμε πρέπει να είναι πάνω σε αυτά. Η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία είναι πάντοτε δίπλα στο Δήμο, δεν έχει πολλές δυνάμεις, αλλά είναι πάντοτε δίπλα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, οτιδήποτε τουλάχιστον σχεδιάζεται για τα παιδιά μας, για την νεολαία μας, εμείς πάντα θα είμαστε αλλογοί και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Γιατί το μέλλον σχεδιάζεται εφόσον βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να καταρτιστούν, να αποκτήσουν και να συνειδητοποιήσουν την ταυτότητά τους και να γνωρίσουν την παράδοσή μας, την πίστη μας και τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Εύχομαι σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά. Για τη Δήμαρχη, κυρία Νομαρχιακή Σύμβουλη, Δημοτική Σύμβουλη, Τοπική Σύμβουλη, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες του Κίτσι Νεροκτά, να ευχηθούμε μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε όλοι μας, να έχουμε ευλογία της Μεγάλης Παναγίας που είναι και προστάτητα της περιοχής μας, του Σεβασμιότατου. Είμαστε μια καινούργια τοπική αρχή. Τρεις μήνες τώρα έχουμε ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που χρονίζουν στον τόπο μας. Με την απειρία μας, με το ό,τι μπορεί να μας προσάψει κανείς, το βασικό είναι ότι υπάρχει όρεξη και θέληση από τη μεριά μας για να βοηθήσουμε να πάμε παραπέρα. Το 2020 λοιπόν θεωρούμε ότι είναι η αρχή να ξεκινήσουν, να μπουν σε μια σειρά τα προβλήματα της περιοχής μας και να βρούμε τις λύσεις. Οι λύσεις, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, δεν είναι άμεσες. Μπορούν να πάρουν απλώς να βάλουμε το νερό στο αυλάκι, που λέει και ο λαός μας. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε πολύ καλά, τα γνωρίζετε και εσείς, κύριε Αντιδήμαρχη. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας μέχρι τώρα, τα δείγματα της συνεργασίας που έχουμε είναι πολύ καλά. Στηριζόμαστε σε εσάς, γιατί χωρίς εσάς η τοπική κοινότητα δεν έχει πολλές δυνατότητες. Μπορώ να πω ότι στις τρεις μήνες που περάσαν η συνεργασία μας ήταν από καλή έως άριστη. Θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί και με το 2020.
Απλώς θέλουμε να δώσουμε περισσότερη βάση και να στοχεύσουμε για άμεσες λύσεις σε μερικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον τόπο μας πολύ καιρό. Ένα από αυτά είναι το σχέδιο πόλεως. Αναμένουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μια λύση για τα σφαγεία της Νεάπολης, η οποία φαίνεται μετά από πολύ καιρό να υπάρχει φως στο τούνελ. Θεωρούμε ότι σαν δημοτική αρχή το χειριστήκατε πολύ σωστά και ίσως είναι αυτός ο λόγος που φτάνουμε στο σημείο αυτό να μπορούμε να ευελπιστούμε τουλάχιστον. Γιατί τόσα χρόνια είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την περιοχή μας. Αναμένουμε το βιολογικό να ξεκινήσει μέσα στο 2020, όπως αναμένουμε και τις εργασίες συνδύες του γυμνασίου και λυκείου, καθώς και του τεχνικού λυκείου που θα στεγάσει τα παιδιά μας για όσο χρειαστεί για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες εδώ. Σε προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ σε ένα τοπικό συμβούλιο με τον Δήμαρχο, είχαμε θέσει ως στόχο, γιατί κακά τα ψέματα η Νεάπολη σαν κοινωνία και σαν Δήμος όλα αυτά τα χρόνια στόχευε στον κρατικό τομέα. Από τη στιγμή που αποψηλωθήκαν από το κεντρικό κράτος οι υπηρεσίες, η πόλη έμεινε έρημη. Οπότε πρέπει να πάρουμε το τιμόνι αλλιώς και να στοχεύσουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία όμως για να έλθει και να πούμε ότι η Νεάπολη θα καταφέρει να πάρει ένα μερίδιο από την πίτα του τουρισμού, που αυτή είναι η μεγάλη μας βιομηχανία στην περιοχή, χρειάζονται παρεμβάσεις, χρειάζονται αναπλάσεις, χρειάζονται, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Θεωρώ ότι το 2020 πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο που θα υλοποιήσουμε άμεσα αυτά. Εμείς σαν τοπική κοινότητα είμαστε στη διάθεση όλων σας για οποιαδήποτε βοήθεια. Να ξέρετε ότι οι προτάσεις μας θα είναι συγκεκριμένες και θα στηρίζονται πάντα στη λογική. Γνωρίζουμε και τις αδυναμίες του Δήμου και τις αδυναμίες γενικά που μας έφεραν η δεκαετή μας πορεία στα μνημόνια. Θα θέλαμε όμως να σκύψετε περισσότερο και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να καταφέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος, βλέποντας και την όρεξη που έχετε για τη διάθεση και εσείς και οι δημοτικοί σύμβουλοι από τις αντιπολίτευσεις, ότι έχετε και ιδέες και προτάσεις. Θα βάλουμε και εμείς στις μας από την άλλη μεριά. Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Μια πρόταση που ήθελα να την κάνω εδώ δημόσια απόψε, επειδή τόσο καιρό, ίσως ήταν λάθος και δικό μας, τόσα χρόνια ας πούμε δεν είχαμε δώσει τόσο βάση στην τοπική κοινότητα, το κεντρικό κράτος ήρθε και σε ένα βράδυ έκλεισε το Δήμο. Εδώ με τα παιδιά της τοπικής κοινότητας και συγκεκριμένα με τους μηχανικούς που έτσι ήταν και στο παρελθόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, κάποιες μελέτες που τις ανασύραμε τα συρτάρια, οι οποίες τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για να προχωρήσουμε παρακάτω. Μία μελέτη που νομίζουμε ότι μπορεί να οριμάσει και σύντομα, δεν ξέρω ακριβώς, διότι δεν είναι η δουλειά μου, ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι μια μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που την είχε πληρώσει ο Δήμος Νεάπολης για την ανάπλαση της κεντρικής παραλαφίας του δημόσιου κήπου εδώ των δικαστηρίων και της πίσω μεριά. Θα φέραμε λοιπόν να σας καλέσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και να το δούμε, να το βάλουμε σε μια βάση, αν μπορούμε να γίνει μια επικαιροποίηση αυτής της μελέτης, ούτως ώστε να μην χάνουμε χρόνο και χρήμα. Γιατί είναι αμαρτία όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία που τα έχουμε, να τα αφήνουμε να κάθονται. Γιατί κάποιοι τα έχουν πληρώσει. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, τα προβλήματα είπαμε ότι τα γνωρίζατε, είμαστε αισιόδοξοι, ελπίζουμε στην καλή συνεργασία που είχαμε και θα έχουμε και το μόνο που βγαίνει από εδώ απόψε είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τα παιδιά, τα υπόλοιπα που είμαστε στο τοπικό συμβουλίο για τη συνεργασία και τους υπάλληλους του Δήμου που εξυπηρετούν την τοπική κοινότητα. Χωρίς αυτούς νομίζω ότι πολλά πράγματα θα μένανε πίσω. Υπερβάλλουν αυτό πολλές φορές, μας βοηθούν με την εμπειρία τους να είναι καλά, δυνατή και γερή και εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, δημιουργική με υγεία. Γιατί με κάλυψε απολύτως ο κύριος Μηναδάκης. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια, για τη συνεργασία, την καλή που έχουμε με το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου.
Προσωπικά εγώ θα ευχαριστήσω και τους κυρίους αντιδημάρχους του Αγίου Νικολάου, διότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και σε κάθε μου αίτημα το βλέπουμε, το κάνουμε, το δείχνουμε μέχρι να υλοποιηθεί. Τα προβλήματα του Μεραμπέλου, όπως είπε και ο κύριος Μηναδάκης, δεν θέλω να ξαναεπανέλθω, με έχει καλύψει 100%. Και πιστεύω ότι το 2020 πάρα πολλά από αυτά θα υλοποιηθούν. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά στους εργαζομένους, στους συναδέλφους, στους δημοτικούς συμβούλους και εύχομαι κάθε υγεία και ευτυχία και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου που είμαι σίγουρος ότι την έχουμε, θα έχουμε ένα δημιουργικό 2020. Περιφερειακής Ενότητας Λαστείου, θα ήθελα να εκφράσω τα χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα στο βοήτη του νομού Λαστείου. Πάντα υπάρχει μια συνεργασία, η συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των και όλων των φορέων του νόμου και γενικότερα όλης της Κρήτης προάγει τον πολιτισμό από αυτή την συνεργασία και επίσης όπως χθες βράδυ είμαστε στο γυροκομείο της Μεγάλης Παναγίας εδώ στη Λατσίδα, ο Περιφερειάρχης είναι χαρούμενος πάντα να βοηθάει σε οτιδήποτε του ζητηθεί. Γνωρίζουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται με το Δήμο προκειμένου να γίνει χρηματοδότηση και να γίνουν πάρα πολλά έργα. Ένα από αυτά είναι και ο βιολογικός εδώ της Νεάπολης που θα προχωρήσει σιγά σιγά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα μέρος και θα προχωρήσει. Είναι όσον αφορά το οδικό επαρχιακό δίκτυο, το παλιό επαρχιακό δίκτυο, μέσα στο Φεβρουάριο θα υπογραφεί μία σύμβαση περίπου της τάξης 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία είναι σε κατάσταση εκόλαψη και σιγά θα γίνει η υλοποίηση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Αγίου Νικολάου και γενικότερα όλων των Δήμων, των 4 Δήμων του νομού. Εύχομαι καλή χρονιά και από την πλευρά μου, ό,τι καλύτερο, δημιουργικό και επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Σεβασμιότατο, μας βοηθάει και εκείνος σε οτιδήποτε ζητηθεί. Ευχαριστώ.